Σε πιερία πελέκια η μαθία ανηφορίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια στοχευμένη προσπάθεια να αναχαιτήσει την άνοδο των κομμάτων πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αναδεικνύοντας το διακύβευμα της Ευρωκάλπης. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός πυροβολεί τον ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας για προεκλογικές προτάσεις του κόμματος στα θέματα της ακρίβειας που ισοδυναμούν με χρεοκοπία της χώρας. Μόνο ο μηδενισμός του ΦΠΑ στα τρόφιμα είναι 2,3 δισεκατομμύρια το χρόνο, 1% του ΟΕΠ. Το οποίο σημαίνει ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 2% πάει περίπου. Μη κοστολογημένες προτάσεις, οι οποίες είναι παντελώς ανεφάρμοστες και αν επιχειρούσε κάποιος να τις εφαρμόσει, θα οδηγούσε τη χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Τα ίδια μας έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και πριν από τις εκλογές του 23. Και είδαμε το αποτέλεσμα ότι οι πολίτες νομίζω ότι έχουν κρίση και αντιλαμβάνονται ότι πολύ απλά λευτόδεντρα δεν υπάρχουν στη χώρα. Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τους πολίτες. Και δεν μπορούμε να τους λέμε αχαλήνοτα ψέματα. Όπως κάνει σήμερα δυστυχώς η αντιπολίτευση και ο καινούριος αρχηγός της. Είμαστε η κοινωνική πλειοψηφία που διεκδικούμε μια καλύτερη ζωή, τόνισε χθες από την Καβάλα που περιόδευσε ο Στέφανος Κασελάκης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στάθηκε ιδιαίτερα στην ακρίβεια που ταλανίζει τους πολίτες και επιτέθηκε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η ακρίβεια έλεγε ότι ήταν εισαγόμενη προεκλογικά. Τελικά τώρα λέει τη χώρα πανανία και δίθεν την πολεμά. Όταν 53% των μισθωτών σε αυτή τη χώρα έχουν μισθό λιγότερο από 1.000 ευρώ μεικτά το μήνα. Πείτε μου εσείς πώς επιβιώνει κανείς. Έτσι. Πώς. Όταν οι εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο έχουν ρεκόρ κερδών. Την Κόρινθο επισκέπτεται ο Νίκος Ανδρουλάκης που συναντήθηκε με τον δήμαρχο της πόλης έχοντας το επίκεντρο της συζήτησης στα προβλήματα στην αυτοδιοίκηση. Πριν ακριβώς ένα χρόνο, η Νέα Δημοκρατία πήρε 41% στις εθνικές εκλογές. Και το ευχαριστώ του κύριου Μητσοτάκη στον ελληνικό λαό είναι μέσα σε ένα χρόνο να ζει με την περισσότερη ακρίβεια στην Ευρωζώνη. Το μόνο χέρι που μπορεί να ανοίξει την πόρτα εξόδου της Νέας Δημοκρατίας από το Μέγαρο Μαξίμου είναι το χέρι της Δημοκρατικής Παράταξης. Γι' αυτό ζητώ λοιπόν να μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός. Το εκλογικό περίπτερο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Καλογρέζα εγγενίασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μεταφέροντας μήνυμα νίκης. Πάμε λοιπόν να τα καταφέρουμε για να είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας η έκπληξη αυτών των εκλογών και να είναι την επόμενη μέρα πιο δυνατός ο ίδιος ο λαός μας. Κουκουέ δυνατό εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις, δηλαδή μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, και εκεί που τελικά ανατρέπονται στους δρόμους δηλαδή του αγώνα. Είμαι πραγματικά αισιόδοξος ότι μπορεί η Νέα Αριστερά να είναι η θετική έκπληξη αυτών των ευρωεκλογών. Το πιστεύω πραγματικά και αυτό είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από εμάς. Περνάει από το χέρι μας και από τη δουλειά που θα κάνουμε τις επόμενες κρίσιμες εβδομάδες. Το μήνυμα είναι δικαιοσύνη, δικαιοσύνη για όλους, δικαιοσύνη με κοινωνία ενεργή, μαχητική και διεκδικητική.